Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα που ενώ είχαν αποσταλεί στον οργανισμό τα δελτία κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΓΑ ώστε να εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούσαν, είτε δεν λειτουργούσαν και ήταν κλειστά, είτε οι ασφαλισμένοι του ΟΑΓΑ ουδέποτε είχαν διαμείνει σε αυτά. Βρέθηκαν επίσης περιπτώσεις ασφαλισμένων του οργανισμού που είτε είχαν πουλήσει τα δελτία τους σε τουριστικά γραφεία, είτε τα είχαν ανταλλάξει με ταξίδια στο εξωτερικό. Οι ελεγκτές εντόπισαν και περιπτώσεις που πουλήθηκαν δελτία του κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΓΑ μέσω του διαδικτύου σε μη δικαιούχους. Η ζημιά για τον ΟΑΓΑ δεν έχει εκτιμηθεί στο σύνολό της, όμως η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανήλθε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του οργανισμού έχει ήδη δώσει εντολή για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και έχει αποστείλει τους σχετικούς φακέλους στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παράλληλα, προχώρησε στην αναστολή των πληρωμών των παραβατικών τουριστικών επιχειρήσεων έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Με εντολή του διοικητή του οργανισμού, κ. Παναγιώτη Πέτρουλα, ξεκίνησαν εκτεταμένοι και εντατικοί έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα σε ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία και ασφαλισμένους που έκαναν χρήση των κοινωνικών προγραμμάτων. Επιπλέον, η διοίκηση του ΟΑΓΑ μελετά την αλλαγή όλου του συστήματος χορήγησης και ελέγχων των δελτίων κοινωνικού τουρισμού, ώστε να διασφαλίζονται το δημόσιο χρήμα και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.